Εν μέσω αντιδράσεων από δημότες, ανοίγει σε λίγες μέρες ο πρώτος νόμιμος οίκος ανοχής στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στα γεωφυράκια Βουτών. Είναι η πρώτη άδεια που χορηγείται, η πρώτη κανονική άδεια μετά την παρέλευση 21 ετών. Συνεπώς θεωρείται θετικό το γεγονός, καθώς η νόμιμη λειτουργία των οίκων ανοχής προστατεύει τη δημόσια υγεία. Νομίζω ότι καλώς το κάνανε, αλλά όχι σε αυτή την περιοχή. Μένουν παιδιά, παίζουν εδώ στο δρόμο. Σήμερα το μάθαμε και αυτό μέσω Facebook, έτσι. Γύρω στα 20-25 πήρα στο Δήμο, είπαν ότι πρέπει να έχει η εκκλησία ή παιδικό σταθμό. Κοντά στα 200 μέτρα για να μην λειτουργήσει. Το θέμα είναι ότι εδώ είναι χωράφι και τα παιδιά βγαίνουν στο χωράφι να κυνηγήσουν τζιτζίτσια. Μίλησα με μια υπεύθυνη η οποία είναι για τις άδειες, μου είπε ότι είναι κατά όλα νομότυπο, ότι έπρεπε να έχουμε αντιδράσει πριν. Όχι βέβαια, πώς θα το γνωρίσουμε. Η τοποθέτηση ταμπέλας με την επωνυμία της επιχείρησης σε κόκκινο φόντο προκάλεσε αρχικά δεκάδες ερωτηματικά σε δημότες της ευρύτερης περιοχής. Κάποιοι νόμιζαν ότι πρόκειται για ραδιοφωνικό σταθμό, όμως όλοι έπεσαν από τα σύννεφα όταν πληκτρολόγησαν την επωνυμία στο ίντερνετ, καθώς διαπίστωσαν ότι πρόκειται για κόκκινα φανάρια. Έγινε αυτοψία στον χώρο. Βεβαίως. Και τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο. Η διάρκεια της συγκεκριμένης άδειας είναι 2 έτη. Εχθές συγκεκριμένα το είδα και λέω του άντρα μου: τι ταμπέλα είναι αυτή. Λες να άνοιξε κανένας ραδιοφωνικό σταθμός. Ας το πάνε κάπου μακριά που δεν έχει οικογένειες και σπίτια. Μένουν οικογένειες, έχουμε έφηβες κόρες. Εγώ έχω 2 έφηβες κόρες και δεν πρόκειται να δεχτώ. Γιατί οποιοδήποτε στις ώρες που έρχεται, μπορεί να είναι μεθυσμένος, μπορεί να είναι ναρκωμανής, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Εμένα τα παιδιά μου έρχονται, φεύγουν από το σχολείο και περνάνε εδώ από το δρόμο για να έρθουν στο σπίτι. Θα κάνουμε το αδύνατο δυνατό να φύγει από εδώ.